Δύο στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας βρέθηκαν το τελευταίο διήμερο στην Πάτρα κάνοντας δεκάδες συναντήσεις εν ώψη του 9ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 22 Ιανουαρίου και στο οποίο θα έλθουν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 18 Υπουργοί και Γενικής Γραμματής καθώς και άλλοι. Ο Αλέξης Χριστόπουλος, με καταγωγή από την Αχαΐα, και ο Δημήτρης Ακελάρης είχαν σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδος και κατέγραψαν τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις τους για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Στόχος, όπως όλα δείχνουν, είναι κατά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα να γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις για την περιοχή. Γι' αυτό και τα δύο στελέχη κατέγραψαν κάθε τι που υπόθηκε κατά τις συναντήσεις τους, καθώς είχαν καλέσει τους πάντες. Από δημάρχους μέχρι συλλόγους γονέων. Πρόκειται για το 9ο περιφερειακό συνέδριο της κυβέρνησης που γίνεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση θέσεων που θα βοηθήσουν το πρόγραμμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στη διαμόρφωση του προγράμματος της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα ενταχθεί φυσικά στον αναπτυξιακό νόμο που έχουμε ψηφίσει από πέρυσι σαν κυβέρνηση. Εγώ όμως θέλω να τονίσω κάτι άλλο και πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά διαμορφώνονται οι όροι και προϋποθέσεις με ενεργό τη συμμετοχή της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων για τη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα. Και δεν αναφέρομαι στην έννοια του νέου παραγωγικού μοντέλου, γιατί για να υπάρξει νέο παραγωγικό μοντέλο πάει να πει ότι ξεπεράστηκε κάποιο παλαιό. Και αν συζητήσουμε για το ποιο είναι το παλαιό παραγωγικό υπόδειγμα, θα καταλήξουμε σε ένα κενό. Ή θα καταλήξουμε σε μια αντίληψη διόγκωσης του τομέα της παροχής υπηρεσιών. Επομένως, τον Αύγουστο του 2018, τερματίζοντας μετά από μια πολύ δύσκολη και επίπονη για την ελληνική κοινωνία προσπάθεια τερματισμού της Επιτροπίας, δεν αρκεί να βγούμε έξω από τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Πρέπει πρωτίστως να πολεμήσουμε τα αίτια που οδήγησαν μια χώρα και έναν λαό σε αυτή την οικονομική κατάρρευση.